Σας καλωσορίζω στο ψηφιακό εργαστήριο με θέμα ευκαιρίες και προκλήσεις για τις εξαγωγές στην εποχή του COVID-19. Ladies and gentlemen, dear friends, I would like to welcome you to our first webinar for this year. We believe that globalization has peaked and is poised for a temporary reversal. Part of the reason for that is due to the one-off nature of events that have been so instrumental in driving globalization in the first place during the 90s and early 2000s. So the COVID-19 pandemic and subsequent lockdown measures that have been introduced in most countries globally have had a profound negative impact on consumers over 2020. The exports of Greek goods only showed an increase of 1.2% in the first 7 months of the year, which I think is, very good news. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, τον κύριο Κώστα Δραγκογιάννη. Η πανδημία έχει αλλάξει τα δεδομένα και οι ενέργειες τις οποίες κάναμε πριν από 9 και 10 μήνες έχουν μικρή σχέση με αυτό που κάνουμε σήμερα. Προσαρμόζουμε τα δεδομένα στην πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Ο κάθε ένας από τους εξαγωγείς μας, ο κάθε ένας από τους επιχειρηματίες που θέλει να φέρει μια επένδυση στη χώρα ή να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό, να συνοδεύεται από μια θετική εικόνα για την χώρα. Διότι αυτό δημιουργεί ένα θετικό αφήγημα για την προσπάθεια την οποία κάνει. Ποιες είναι οι νέες προκλήσεις που βλέπετε για τον επόμενο χρόνο? Ο κόσμος γενικά στρέφεται ακόμα και σε κατηγορίες που δεν το περιμέναμε γενικά, σε περισσότερα συσκευασμένα προϊόντα. Τελικά ήταν και ευκαιρία, θέλω να πω, όλη αυτή η δυσκολία που μπήκε μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για κάποιους ήταν ευκαιρία να αποκτήσουν και καινούριους πελάτες και να εξυπηρετήσουν νέες αγορές. Η κουβέντα ήταν εξαιρετική. Πήραμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες μέσα από την αγορά, μέσα από τις επιχειρήσεις. Το θετικό βέβαια είναι ότι για τις ελληνικές εξαγωγές έχει αλλάξει το μείγμα των προορισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανεβαίνει και πάλι στις προτιμήσεις και αυτό έχει ευκαιρίες για περισσότερες εξαγωγές.